Εν αναμονή κινητοποιήσεων βρίσκεται ο κλάδος των φαρμακοποιών. Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει εξαγγείλει για τις 16 Σεπτεμβρίου, όπου, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να αποφασιστεί πανελλαδική απεργία, ζητώντας την αναστολή της επιπιστώσης χορήγησης συνταγών αναλωσίμων και ιατροτεχνολογικού υλικού. Το μέχρι σήμερα το οποίο λέει ότι η διοίκηση του ΕΟΠΗ και κατά συνέπεια και η διοίκηση του Υπουργείου Υγείας θέλουν τη ρήξη και επιδιώκουν τη ρήξη με τον κλάδο μας, μιας και παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε και τοπικά και κεντρικά, κυρίως κεντρικά, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Συνεχίζουν να ακολουθούν τις αποφάσεις που έχουν πάρει πιθανόν μονομερώς στο να πληρώνουν κατά βούλησιν, ενώ ξέραμε και η σύμβαση μιλούσε για συνολικές πληρωμές ανά μήνα. Και από εκεί και πέρα είναι πρωτόγνωρο για μας στο γεγονός ότι όταν υπάρχουν περικοπές δεν έχουμε κάποιο αντίγραφο στα χέρια μας να κρίνουμε αν τελικά είναι λάθος μας. Να το έχουμε λοιπόν σαν θέμα για να μην το ξαναλάβουμε. Απλώς με ένα τηλεφώνημα προσπαθούν έτσι να βγάλουν, ας πούμε, την μείωση του ποσοστού μας. Από την άλλη βγάζουν ένα ποσοστό rebate, εννοώντας περαιτέρω έκπτωση, και μια σειρά άλλα ζητήματα, τα οποία ξέρετε κάτι, όταν ας πούμε αυτά είναι ένα και συσσωρεύονται κι άλλα, πλέον φαίνεται καθαρά ότι πάμε σε μια σύγκρουση. Εμείς σε τοπικό επίπεδο, ο Φορολογικός Σύλλογος Μαγνησίας, στις αρχές Αυγούστου είχαμε συνεδριάσει να εκτιμήσουμε την κατάσταση και πήραμε την απόφαση μετά το 15ήμερο να ξαναδούμε τοπικά σαν Διοικητικό Συμβούλιο αν θα πρέπει να ξεκινήσουμε πιο γρήγορα την κινητοποίηση ή διαφορετικά να περιμένουμε την απόφαση και των υπολείπων συλλόγων πανελλαδικά. Άρα λοιπόν όντως είναι μια άδικη κατάσταση, δεν φταίει καθόλου ο ασφαλισμένος στην ταλαιπωρία που θα προκύψει μετά από αυτό ακριβώς το γεγονός της αναστολής επιπιστώσης χορήγησης φαρμάκων. Θυμίζω ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής και Πειραιά και ο Πέλλας, τρεις σύλλογοι μέχρι στιγμής, έχουν αναστολή από 1η Αυγούστου και βέβαια νομίζω ότι αυτό θα ακολουθήσει στους υπόλοιπους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουν ευθύνη οι κυβερνώντες και νομίζω ότι θα πρέπει να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό για αυτή ακριβώς την πορεία που οδηγούν τις συζητήσεις μας.